Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραίο κάδρο είναι αυτό που βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους μαζεμένους. Είναι μεγάλη χαρά μου που μπορούμε να επικοινωνούμε έστω και έτσι σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συγκυρίες. Θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, γιατί νομίζω ότι όλοι σας έχετε συμμετάσχει με τον τρόπο σας σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, όχι μόνο να κρατήσουμε τον κόσμο στο σπίτι, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες, αλλά ταυτόχρονα να του δώσουμε και ένα έναυσμα να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτόν τον χρόνο του, να επαναξιολογήσει ενδεχομένως κάποιες προτεραιότητες, να αντιληφθεί τη σημασία της υγιεινής ζωής και γιατί όχι να ανακαλύψει και πάλι την άθληση, έστω και στο σπίτι, έστω και με ένα χαλαρό τρέξιμο, αυτά δηλαδή τα οποία επιτρέπονται σε αυτές τις συγκυρίες, να αντιληφθεί τη σημασία της ατομικής υγιεινής, της δημόσιας υγείας. Και βέβαια για μένα που είμαι και τόσο πολιτικός, είμαι και αθλητής και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αθλητισμό, ίσως είναι μια ευκαιρία αυτή η κρίση να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό, και είμαι σίγουρος ότι όταν με το καλό μπορούμε να ξαναβγούμε από τα σπίτια μας με πιο οργανωμένο τρόπο, ότι και οι αντιλήψεις της κοινωνίας συνολικά και γύρω από τα ζητήματα της υγιεινής άθλησης αλλά και του εθελοντισμού συνολικά θα έχουν αναδιαταχθεί. Οπότε ένα προσωπικό έτσι μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τις συλλογικές, τις ατομικές, τα βίντεο τα οποία έχετε κάνει. Κερδίζουμε νομίζω ότι συνολικά και ως χώρα μια αξιοπιστία με αυτήν την μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται, έτσι ώστε την επόμενη μέρα όταν με το καλό ξεπεράσουμε την κρίση να μην μας βλέπουν πια ως το μαύρο πρόβατο, αλλά γιατί όχι ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για το πώς αντιμετωπίσαμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Εγώ θέλω να ακούσω λίγο από εσάς πώς έχετε βιώσει όλη αυτή την περιπέτεια. Θα ξεκινήσω τον Πύρο, ο οποίος δεν είναι, φαντάζομαι ότι δεν έχει την πίεση της καθημερινής προπόνησης, και μετά πάω έτσι στους πιο ενεργούς πρωταθλητές μας να μου πούνε πώς. Θέλω να καταλάβω λίγο πώς προπονείστε τώρα, τι κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε, τι δεν μπορείτε. Πύρο, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, κύριε Πρωθυπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χώρα μου, έτσι, αυτό που ζούνε και βλέπουμε γύρω-γύρω και όλες οι άλλες χώρες, το πόσο καλά η χώρα μου ανταποκρίθηκε και το κράτος λειτουργήσε και αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση με σοβαρότητα, και αυτό θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ο κύριος Αβγενάκης, ο Υπουργός Αθλητισμού, κατάφερε να ενώσει μετά από πολλά χρόνια όλη την οικογένεια του αθλητισμού. Τους μεγάλους προαθλητές είμαστε όλοι εδώ. Αυτό το κίνημα του εθελοντισμού του 2004, που σταμάτησε κάποια στιγμή, είναι καιρός να το φέρουμε πίσω. Όλοι είμαστε εθελοντές, θέλουμε να βοηθήσουμε, ειδικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές και τις δύσκολες στιγμές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε εδώ, είμαστε πρέσβεις του αθλητισμού, βοηθάμε και θα κάνουμε αυτό έτσι κι αλλιώς θα το κάναμε, όλοι οι αθλητές, όλοι οι προαθλητές. Γυμνάζομαι με μία μπάρα που έχω από το 2004 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο σαλόνι του σπιτιού μου, και προσπαθούμε να, έτσι κι αλλιώς εμείς οι αθλητές, σε απομόνωση είμαστε γενικά όλα τα χρόνια του πρωταθλητισμού, και τώρα προσπαθούμε να διδάξουμε και τον κόσμο ότι έτσι πρέπει, και αυτό είναι το καλύτερο για όλους μας, για να βγούμε πιο δυνατοί και πιο γεροί από όλη αυτή τη δοκιμασία. Λευτέρη, εσύ είδα κάτι κρίκους στο σπίτι. Έχεις βάλει κρίκους εκεί. Πώς τα καταφέρνεις τώρα, τι κάνεις με την προπόνηση? Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας χαρώ κι εγώ, γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφη προσπάθεια που έχει γίνει και από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη. Με το ζήσα αθλητικά, νομίζω ότι έχουμε ενωθεί όλοι και ότι χωρίς να ξοδέψουμε κάτι, έχουμε καταφέρει να οθήσουμε τον κόσμο προς τον αθλητισμό, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό.
Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ έχω κρεμάσει κάτι κρίκους που τους είχα από μια φωτογράφηση και τους είχε βάλει βασιλική για την ακρίβεια για ντεκόρ και δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα καταφέρω να δουλέψω πάνω σε αυτούς τους κρίκους. Τόσο ώστε έχω κρατήσει κάπως τη φόρμα μου, έχω και κάποια βάρη στο σπίτι και κάνω ό,τι μπορώ κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι ναι, τώρα για μας, για όλους μας που περιμέναμε το καλοκαίρι για να ζήσουμε και την εμπειρία της Ολυμπιάδας, είναι μια έτσι μεγάλη απογοήτευση. Αλλά αυτό μας είναι ένα χρόνο παραπάνω προετοιματίας, φαντάζομαι, για τις αθλητικές εκδηλώσεις. Ναι, για να... Ναι. Και είναι βέβαια, είναι μια ενδιαφέρουσα. Εσύ Στέφανε, πού είσαι? Είσαι Ελλάδα, είσαι έξω τώρα? Πώς κάνεις τη δικιά σου προπόνηση τώρα? Γεια σας κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι στο εξωτερικό, ναι. Συγκεκριμένα στην Νότια Γαλλία. Ναι. Είσαι στο δικιά μου περίπτωση, στο Μωράτογλου, σωστά. Ναι. Βρίσκομαι στην Ακαδημία του Μωράτογλου, προπονούμε κανονικά, γυμνάζομαι, προσπαθώ να κρατήσω το σώμα μου και και τη φυσική μου κατάσταση εκεί πέρα, γιατί όπως έχουμε βιώσει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, είναι πολύ δύσκολες και είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να προσπαθούμε να βρούμε χώρο και να είμαστε, επίσης είναι ευκαιρία να είμαστε κοντά στην οικογένειά μας και σε όλους τους κοντινούς μας φίλους, οτιδήποτε έχει να κάνει οικογενειακώς. Αλλά ναι, συγκεκριμένα προσπαθώ να μείνω στην ίδια ρουτίνα, προσπαθώ να κάνω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τα έκανα πριν. Είναι επίσης ευκαιρία να μπορώ να μείνω λίγο περισσότερο με την οικογένειά μου και να κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα χρόνο να κάνω και πριν. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, σε καθημερινή βάση, προσπαθώ και δουλεύω στα γαλλικά μου, προσπαθώ να μάθω λίγο γαλλικά. Είναι κάτι που ήθελα πάντα να... αλλά δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ. Και είναι ευκαιρία τώρα να βάλω λίγο εκπαίδευση και λίγο δουλειά σε αυτό το πράγμα, το οποίο, όπως είπα, δεν είχα την ευκαιρία. Και γενικά εδώ στη Γαλλία, ναι, είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα από ό,τι στην Ελλάδα, αλλά και πάλι προσπαθούμε να ακούμε τους ειδικούς και να κάνουμε αυτά όλες τις όλα τα πράγματα τα οποία μας συνιστάνε. Θέλω να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα, εφόσον συνεχίσουμε σε αυτή την καλή πορεία, ότι από τις αρχές Μαΐου θα χαλαρώνει πια η καραντίνα. Οπότε θα μπορούμε να... Και το πρώτο πράγμα το οποίο εγώ είμαι διατεθειμένος να απελευθερώσω είναι την άσκηση. Για λόγους σωματικούς, αλλά και σωματικής, αλλά και ψυχικής υγείας. Οπότε πιστεύω ότι και για όλους σας, όσοι είστε στην Ελλάδα, αυτή η περιπέτεια θα κρατήσει λίγο. Έχοντας μιλήσει αναλυτικά και με τον Σωτήρη τον Ζιόδρα, και ο ίδιος αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη σημασία του να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να αθλείται. Η άθληση ατομική δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα μας δημιουργεί όταν έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ταυτόχρονα μαζί. Δεν ξέρω, Στέφανε, Μαρία, για το τένις, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε? Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε θα αρχίσουμε να έχουμε πάλι τουρνουά, κάποιες σκέψεις ενδεχομένως να παίζετε και κλεισμένο των θυρών? Έχει γίνει οποιαδήποτε συζήτηση ή δεν έχετε καμία ορατότητα? Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Γεια σου, Μαρία. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για αυτό που έχετε κάνει, εσείς και η κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό. Είμαστε ευγνώμων όλοι, νομίζω μιλάω εκ μέρους όλων. Είναι κάτι αξιοθαύμαστο αυτό που έχετε καταφέρει. Όσο για μας, μας έχουν δώσει μια ημερομηνία, 13 Ιουλίου, νομίζω δεν είναι πολύ πραγματική. Αλλά νομίζω και αυτοί δεν ξέρουν οι ίδιοι πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα μπορούμε να ταξιδέψουμε, γιατί εμείς, όπως γνωρίζετε, πάμε από χώρα σε χώρα με τα αεροπλάνα. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εικονικό αυτή τη στιγμή και βλέποντας και κάνοντας με τις εξελίξεις. Ναι. Εσύ είσαι Ελλάδα τώρα? Είμαι Ελλάδα, ναι. Γύρισα το Λος Άντζελες πριν ένα μήνα. Έχω κλείσει ένα μήνα σπίτι. Προπονούμαι κι εγώ όπως οι περισσότεροι στο σπίτι. Ναι. Βγαίνω και τρέχω καμιά φορά εδώ κοντά. Ναι. Και κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Να κρατηθώ active. Ναι.
Εγώ θέλω να καταλάβω λίγο επικοντό και σκοποβολή πώς κάνει κανείς προπόνηση. Κατερίνα, τι γίνεται, εσύ πώς πού είσαι, Ελλάδα, είσαι έξω, πού είσαι? Είμαι Ελλάδα, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να βάλω ένα στρώμα. Αυτό σκέφτηκα. Όπως είναι. Όπως είναι. Τώρα και να πήχει, είναι λίγο δύσκολο μέσα στο σπίτι. Ναι. Είμαστε Ελλάδα. Εμείς ήρθαμε εδώ από τις αρχές Μαρτίου για τη λαπεδοδρομία και μείναμε για πολλούς λόγους και έναν από αυτούς ήταν η ασφάλεια. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο σας σήμερα. Στην αρχή το είδαμε λίγο, όπως είπε και ο Στέφανος, σαν μια πρόκληση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι, πώς μπορούμε να συντηρηθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω τώρα έχει αρχίσει λίγο να τραβάει, νομίζω φτάνουμε κοντά στον ένα μήνα πλέον. Και όσο και ένας καλός αθλητής να μπορεί να κρατηθεί εκτός σταδίων για λίγο καιρό, νομίζω αρχίζει και δυσκολεύει πολύ πλέον η κατάσταση. Θεωρώ ότι από αυτό το σημείο και μετά, γιατί συνήθως εγώ να πω, εμείς προσωπικά κάνουμε περίπου ένα μήνα ρεπό κάθε χρόνο. Όχι βέβαια στη μέση τη σεζόν όπως τώρα. Όταν λες ρεπό, εννοείς ρεπό χωρίς ουσιαστικά καμία προπόνηση, πλήρες ρεπό, πλήρης αποτοξίνωση ή με χαλαρά πράγματα? Μένουμε active, δεν αφήνει να ηρεμήσω ποτέ γενικότερα, αλλά ρεπό από του τύπου. Δεν πάμε στο τύπο καθόλου, δεν πάμε στο στάδιο καθόλου. Και γι' αυτό το ένας μήνας στο μυαλό μας δεν μας φάνηκε τόσο άσχημα, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και λίγο και δυσκολεύουν τα πράγματα και όσο πιο πολύ καθόμαστε σε εισαγωγικά, τόσο πιο πολύ θα μας πάρει να επιστρέψουμε στη φυσιολογικότητα των πραγμάτων για μας, τόσο πιο πολλά είναι τα ρίσκα τραυματισμών. Οπότε νομίζω για μας βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο από εδώ και πέρα, το πόσο παραπάνω θα κρατήσει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, μέσα στο σπίτι όπως είπε η Μαρία, στον δρόμο, λίγο στην παραλία. Εμείς είμαστε ευτυχώς πολύ κοντά στην παραλία και είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Αλλά σίγουρα αρχίζουν και δυσκολεύουν, πιστεύω, λίγο τα πράγματα. Έχουμε φτάσει στον ένα μήνα, γιατί οι Ολυμπιακοί αναβλήθηκαν 16 Μαΐου, σωστά, Μαρτίου. Πιστεύω ότι σύντομα, όπως σου είπα, μετά το Πάσχα, αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, τα πρώτα πράγματα τα οποία θα χαλαρώσουμε είναι τη δυνατότητα της προπόνησης, κάτι το οποίο αφορά και τους πρωταθλητές μας, αλλά αφορά και και όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αθλούνται πέραν του να βγαίνουν και να κάνουν ένα τρέξιμο ή να κάνουν ασκήσεις στο σπίτι. Άννα, με τη σκοποβολή, τι γίνεται τώρα σε αυτή τη συγκυρία? Καλημέρα, Πρωθυπουργέ. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για όλα τα μέτρα που λήφθηκαν. Εγώ ζω σε μία πολύ μικρή πόλη, ζω σε μία επαρχιακή πόλη και χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω ότι ο κόσμος τουλάχιστον εδώ πειθαρχεί. Επίσης χαίρομαι γιατί πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό που είπατε προηγουμένως, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έμενε στο σπίτι και δεν είχε κάποιο κίνητρο για να βγει έξω, για να αθληθεί, έστω και για να περπατήσει σε καθημερινή βάση, πλέον το κάνει. Είναι η μόνη τους διέξοδος, αλλά πλέον πάρα πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί και το κάνει και ελπίζουν να συνεχίσουν να το κάνουν και όταν θα φύγει όλο αυτό. Εγώ προσωπικά μέσα στο σπίτι, όπως δυσκολευόμαστε όλοι να κάνουμε την προπόνηση όπως πρέπει, φαντάζεστε ότι και για μένα είναι λίγο επικίνδυνο. Αν έκανα την προπόνηση όπως το σκοπευτήριο, δεν γίνεται κιόλας πρακτικά. Ωστόσο, έχω και εγώ τον εξοπλισμό μου εδώ. Νιώθω πιο ασφαλής στο σπίτι. Έχω εδώ τα όπλα μου και έχω όργανα γυμναστικής επίσης και προσπαθώ να κάνω την προπόνηση όσο καλύτερα γίνεται. Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε και ο Στέφανος, ότι είναι μια ευκαιρία για όλους να ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Πολλοί ανακάλυψαν τον αθλητισμό πάνω σε αυτή την κρίση, είτε προγράμματα ατομικής εκγύμνασης από το YouTube, είτε το απλό τρέξιμο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν όλοι μας να μπορούμε να βρούμε μια καινούργια συνήθεια. Γρηγόρη, εσύ πώς το βιώνεις από τη δικιά σου πλευρά όλη αυτή την εμπειρία? Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Πρώτα απ' όλα και εγώ σαν αθλητής και σαν άτομο με αναπηρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς και όλη την κυβέρνηση για τα μέτρα και όλες τις ενέργειες που έχουν ληφθεί, όχι μόνο για την προστασία όλου του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως και για την προστασία των ευαίσθητων στους οποίους ανήκω και εγώ, και γι' αυτό πραγματικά θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σαν αθλητής, ευτυχώς είμαι από τους τυχερούς που μπορώ να κάνω προπόνηση σπίτι μου, γιατί έστω και το λίγο πάτωμα για να ρίχνω τις μπάλες είναι αρκετό. Βέβαια, δεν είναι όπως είπαν και προηγούμενοι αθλητές και φίλοι μου. Και εγώ προσπαθώ να δω πώς μπορώ να κάνω σε ασφαλές συνθήκες κανονική προπόνηση. Είμαι σε κάποια διαδικασία. Φαντάζομαι θα ελαφρύνουν και τα μέτρα, οπότε θα είμαστε σε μια καλύτερη, ας πούμε,
συγκυρία να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η πρωτοβουλία του Υπουργού για το ΖΙΣ αθλητικά είναι κάτι το οποίο έφερε αποτελέσματα, τουλάχιστον κατά προσωπική άποψη, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι αναμενότανε. Έχουμε δει όλη την αθλητική οικογένεια να ενώνεται και σαν μια αγροθιά να δείχνει τη δύναμή της, να βοηθάει πάνω απ' όλα ψυχολογικά, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχολογική βοήθεια αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές μαζί έχουμε καταφέρει να τονώσουμε το ηθικό των Ελλήνων και να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά το να είμαστε δυνατοί, αισιόδοξοι και να περιμένουμε το καλύτερο αύριο. Θα ήθελα επίσης, κλείνοντας για να μην καθυστερήσω και την συζήτηση, θα ήθελα σαν πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυβέρνηση, σε εσάς προσωπικά, στον κύριο Υπουργό, για την πρωτοβουλία και την κίνηση του να ξεκινήσουμε το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο στη Ραφίνα. Και να σας ζητήσω και με την ευκαιρία, μόλις έχουμε πλέον τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να κάνουμε και μια συνάντηση, να πάμε και στο μέρος όπου θα υλοποιηθεί αυτό το κέντρο. Και σαν Σύλλογος Παραολυμπιονικών θα είμαστε δίπλα σε κάθε κίνηση της κυβέρνησης που βοηθάει το κομμάτι του αθλητισμού, αλλά και ειδικότερα του παραολυμπιακού κινήματος, γιατί έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και πραγματικά, αν υλοποιηθεί αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία. Ναι, είναι για μένα ένα μεγάλο όνειρο αυτό το κέντρο και θα το φτιάξουμε, γιατί νομίζω το αξίζει το παραολυμπιακό κίνημα να έχει μια τέτοια υποδομή να μπορείτε να γυμνάζεστε. Για το ΖΙΣ αθλητικά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, ξεκινώντας από τον Ανδρέα, και για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία την οποία πήρατε. Ανδρέα, πες μας εσύ δύο σκέψεις για το πώς βλέπεις αυτή η πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση, πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρωθυπουργέ. Πραγματικά σας ευχαριστώ που αισθάνομαι εγώ και όλοι οι συμπολίτες μου ασφαλείς με όλο αυτό που έχει συμβεί στη χώρα μας. Το ΖΙΣ αθλητικά είναι μια πρωτοβουλία η οποία στην ουσία είναι και σκέψεις αλλά και ανάγκες, αλλά στην ουσία με τη συνεργασία του κυρίου Βιεννάκη, οι αθλητές που μας φέρνουν διακρίσεις και οι πρωταθλητές μας, αλλά και όλοι αυτοί που μας έχουν φέρει μέχρι τώρα, μπορούν να έρθουν πιο κοντά, να μην ξεχνιούνται μέσα από τα χρόνια και να προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, και μας έδειξε και αυτή η πανδημία ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που μπορούμε να είμαστε ενεργοί, όχι όπως θα θέλαμε ή θα μπορούσαμε πραγματικά, γι' αυτό που ξεκίνησε το ΖΙΣ αθλητικά, αλλά με τις καμπάνιες και τη συμμετοχή όλων, να μπορούμε να φέρνουμε τον κόσμο και να του δείξουμε ότι είμαστε και εμείς το ίδιο ευάλωτοι όπως και εκείνοι, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο δυνατοί στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί κάτι τέτοιο. Θέλουμε να περάσουμε τις αξίες του αθλητισμού στα σχολεία. Θέλουμε να αλλάξει η κουλτούρα του κόσμου και ο αθλητής να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας για όλη του τη ζωή και όχι μόνο για τα χρόνια που είναι πρωταθλητής ή φέρνει μετάλλια ή διακρίσεις. Και θέλουμε κυρίως αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως στην Αμερική για παράδειγμα, η κουλτούρα του να αθλούμε, όπως είπατε και εσείς, να είναι κάτι που θα μπορεί να περάσει στον Έλληνα. Και εμείς θεωρώ ότι έχουμε και την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα να τους δώσουμε αυτή την οπτική, ώστε να μπορέσουν πραγματικά όλο και περισσότερος κόσμος να είναι και να αθλείται και να παραμένει υγιής μέσα από αυτή την άθληση. Εσύ, Παναγιώτη, που είσαι υπηρετής αυτή την έννοια του αθλητισμού πολλές δεκαετίες τώρα, και για μας που ήμασταν μέσα στο γήπεδο το 87, ήμουνα 19 χρονών τότε όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, και πάντα μιλούσες πολύ για αυτά τα θέματα. Βλέπεις, νομίζω, πρέπει να βλέπεις μια αλλαγή προς το καλύτερο στην ελληνική κοινωνία στο ζήτημα της άθλησης, και δεν αναφέρομαι στο πρωταθλητισμό μόνο, αναφέρομαι στην αγάπη για τον αθλητισμό του κάθε νέου παιδιού που θα επιλέξει να πάει να τρέξει, να παίξει μπάσκετ, από το να πάει στην καφετέρια. Όλοι μας κρύβουμε μια δύναμη μέσα μας, η οποία πολλές φορές δεν την αναγνωρίζουμε. Καταρχήν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας, και που μέσα από το πάθος τους για αυτό που κάνουν, δείχνουν και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
να βρει έναν τρόπο να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη. Αυτό το ζήσαμε το 87, το ζήσαμε το 2004, το ζήσαμε με τις μεγάλες επιτυχίες όλων των παιδιών, τα χρυσά μετάλλια. Έχει τεράστια δύναμη. Από εκεί και πέρα θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση στο πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να ανεβάσουμε το μέσον όρο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη δύναμη μέσα τους, αλλά δεν ξέρουν πώς να την βγάλουν έξω και να μπορέσουν πραγματικά να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν και εκείνοι στον αθλητισμό, αλλά και όχι μόνο, γιατί ο αθλητισμός πράγματι δίνει εφόδια για τεράστιες δράσεις στη ζωή. Εγώ ειλικρινά, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είδαμε ότι τελικά έχουμε και υπομονή, που η υπομονή είναι αρετή, που νομίζαμε ότι δεν είναι αρετή, απλά είναι κάτι μίζερο. Θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σε υψηλό επίπεδο πολύ έντονη. Πράγματι, μας έχουν χαρίσει τα παιδιά εκπληκτικές επιτυχίες. Εγώ ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο προβάλλουν τις δυνατότητες που έχουμε εδώ σαν άνθρωποι που ζούμε σε μια πολύ όμορφη χώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτές οι νίκες τους κάνουν αίσθηση σε όλο τον κόσμο και μας δίνουν τη δύναμη να προσπαθήσουμε εμείς περισσότερο, ώστε να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι Έλληνες να γνωρίσουν τον αθλητισμό, ναι, και κυρίως να γνωρίσουν τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Ναι. Γιατί πράγματι αξίζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, παρότι οι επιτυχίες πραγματικά πολλές φορές αυτές είναι εξωπραγματικές. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ωραία συνάντηση, να προσθέσω ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει αθλητισμό πραγματικά έχουν τη δύναμη να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μάζοξη που γίνεται σήμερα, αλλά και αυτή η μάζοξη που έχει κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού με το ζήσει αθλητικά, να συνεχίσει και να γιγαντωθεί, ώστε ο κάθε Έλληνας να γνωρίσει τη δύναμη που έχει μέσα του, μέσω του αθλητισμού, αλλά και μέσω της δράσης που κάνει ο ίδιος. Καλή δύναμη, ειλικρινά, γιατί πράγματι το έργο που κάνετε και που αυτή τη στιγμή υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία, να συνεχιστεί, γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει τεράστια προσόντα και πρέπει μέσα από αυτές τις δυσκολίες να καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της ωραίας οικογένειας. Χαίρομαι που έζησα κάποιες στιγμές οι οποίες ήταν συγκλονιστικές, όταν δεν υπήρχε τόσο αισιοδοξία. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτά τα παιδιά σήμερα που έχουμε εδώ γύρω μας, η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ακολουθεί. Απλά εμείς που δεν είμαστε ενεργοί αθλητές, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τους συμπαρασταθούμε, να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε στο δυνατό περισσότερα εφόδια για το μέλλον. Νομίζω ότι όλοι σας ξέρετε την τεράστια επιρροή την οποία έχετε όταν υπάρχει κάποια διάκριση ενός Έλληνα αθλητή και πόσο κρατήθηκε και η ελληνική κοινωνία όρθια και δυνατή σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από μεγάλες αθλητικές επιτυχίες και πόσο αυτά τα συναισθήματα έχουν τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση της συλλογικής ψυχολογίας. Και το 4, ο Τάκης θα τα θυμάται, το 2004 τα θυμάται πολύ καλά, και εκεί τολμώ να πω ότι και με την επιτυχία του Euro αλλά και με την Ολυμπιάδα, στην οποία γεννήθηκε ένα πρωτοφανές κίνημα εθελοντισμού, θεωρώ ότι κάπου αυτή την ευκαιρία, αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, λίγο τη χάσαμε. Και νομίζω ότι όλο αυτό το κίνημα του εθελοντισμού, το οποίο ζήσαμε το 4, που πατήσαμε και πάνω σε μια πρωτοφανή ποδοσφαιρική επιτυχία, πρέπει να το ξαναβρούμε. Ίσως η κρίση αυτή είναι μια επιτυχία. Δεν ξέρω, Τάκη, τι λες εσύ που βίωσες τα μεγάλα πάνω του 2004 και τη διαχείριση αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Όλοι εμείς κάποια στιγμή κάναμε περήφανους τους Έλληνες, τους βγάλαμε στους δρόμους και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μένει πολύ χαραγμένο στην καρδιά μας και είναι αυτό που μας οδηγεί και μας καθοδηγεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, την νεολαία, να αποκτήσουν πλέον επιτέλους αθλητική παιδεία και να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για τα δικά μας παιδιά και για τα δικά μας επιτεύγματα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω, την περίοδο αυτή που περνάμε,
Για μένα είναι μια περίοδος η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή. Έμαθα πάρα πολύ, όπως είπε και ο Πύρος στην αρχή της κουβέντας μας, να απομονώνομαι, να μένω στο σπίτι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για τα παιδιά μου να μάθουν πώς έζησε ο πατέρας τους, να μάθουν να πειθαρχούν στα μέτρα και στους κανόνες, να μην έχουν πάντοτε, να υπάρχουν όρια στις μετακινήσεις τους. Άλλωστε, εμείς δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε ούτε να βγούμε όποτε θέλαμε από το σπίτι μας. Και επίσης να μάθουν να κάνουν υπομονή και να κάνουν θυσίες. Τέτοιες λοιπόν, τέτοιες θυσίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Χαίρομαι πολύ με το Ζήσει Αθλητικά για να ολοκληρώσω με αυτό ότι είναι ένα όνειρο ζωής. Όλοι εμείς πραγματικά που είμαστε στο πάνελ, ακόμα και άλλοι αθλητές που δεν βρίσκονται τώρα μαζί μας, να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά, τις οικογένειες αυτών, να μάθουμε επιτέλους να χαιρόμαστε ακόμα και όταν δεν κερδίζουμε, να μπορούμε να μαθαίνουμε ακόμα και από την ήττα και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Και πραγματικά αυτή η πρωτοποριακή κίνηση του Υφυπουργείου Αθλητισμού αξίζει συγχαρητήρια. Και είμαι εδώ πραγματικά, εγώ προσωπικά, να δώσω όλο μου το είναι και από τη θέση του αθλητικού διευθυντή που είμαι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ανδρών, να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση όταν πια μπούμε σε μια κανονικότητα. Πάντως, και αν υπάρχει λίγος κορονοϊός στην ξηρά, στη θάλασσα, Νίκο, φαντάζομαι τον αέρα και το αλάτι, αποκλείεται να υπάρχει οτιδήποτε, έτσι δεν είναι? Εκεί είμαστε απολύτως ασφαλείς, είμαστε και μόνοι μας πάνω στο σερφ, εκεί δεν κινδυνεύουμε σίγουρα. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ασφαλώς και μου λείπει πάρα πολύ η θάλασσα. Το ελάχιστο που μπορώ να βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα για μένα δεν είναι αρκετό. Αυτό που όμως για μένα πολύ σημαντικό, ασφαλώς και δεν μπορώ όπως ο Λευτέρης ή ο Πύρος να έχω να φέρω τη σανίδα πάνω στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον τη θάλασσα. Όμως για μένα ο πρωταθλητισμός και ο στάση ζωής συνεχίζεται. Και συγχαρητήρια πάνω απ' όλα και σε εσάς και στην ομάδα όλη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, γιατί είσαστε ο καπετάνιος μια πάρα πολύ μεγάλης ομάδας, που καταφέρατε και φέρατε τον πρωταθλητισμό στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Τι εννοώ? Έχουμε κάνει στάση ζωής μας πλέον την εγκράτεια, την καθυστερημένη επιβράβευση και την έννοια ότι η ζωή μας πρέπει να αποκτήσει έναν ανώτερο σκοπό. Σκοπός ίσον στόχος με νόημα. Είναι η ζωή ενός Ολυμπιονίκη, η ζωή ενός πρωταθλητή. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει να βάλουμε την αυτοπιθαρχία στη ζωή μας, όχι εμείς που είμαστε πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, αλλά όλη μας η οικογένεια και ο κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει κερδιθεί, επειδή όχι απλά έχει επιβληθεί, αλλά έχει εμπνευστεί. Και εδώ τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς και στην ομάδα σας, πραγματικά, που μας το έχετε εμπνεύσει σε όλους. Και παράλληλα, θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Αβγενάκη, διότι μέσα στη δυσκολία τη σημερινή, αντλήσαμε την ευκαιρία μέσα από το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν? Διευρύναμε το ρόλο μας ως πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, και όχι απλά βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά στα σχολεία ή στα αθλητικά σωματεία, αλλά μπαίνουμε στο σπίτι του κάθε Έλληνα, που τόσο το έχει ανάγκη σήμερα. Θεωρώ ότι συνειδητοποιεί ο Έλληνας ότι, όπως και στον πρωταθλητισμό, όποιος έχει ένα μεγάλο γιατί στη ζωή του, αντέχει σχεδόν πάντα ένα δυσκολότερο πώς. Πρέπει να αντέξουμε σήμερα, να ζήσουμε με εγκράτεια, όπως είπα, και με ως τάση ζωής την καθυστερημένη επιβράβευση, για να φτάσουμε στο στόχο μας. Ο καλός ο καπετάνιος, αν μιλήσω και ιστιοπλοϊκά, ξέρει ένα πράγμα. Ξέρει ότι στη θύελλα θα φανεί. Και επίσης οι πρωταθλητές ξεχωρίζουν από το τι κάνουν όταν όλοι οι άλλοι σταματούν. Νομίζω αυτή είναι η έννοια. Πίστη πρέπει να έχουμε. Καλό Πάσχα σε όλους. Η πίστη θα την επιβεβαιώσουμε μέσα από τη στάση ζωής μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό που είπες για την ανάγκη της αυτοπιθαρχίας. Αποδείξαμε ως λαός ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα αυτοπιθαρχίας. Και μιλώντας και με πολλούς, δεν είναι ατομική η προσπάθεια. Και νομίζω ότι ο καθένας με τον τρόπο... Έχει αντιληφθεί όλη η Ελλάδα αυτό, και νομίζω για μένα που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την παρέα... Όλοι είστε με τον τρόπο σας ηγέτες και περνάτε ένα μήνυμα, όπως και ο καθένας με το παράδειγμά του. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και η ικανοποίηση, βέβαια, αυτό που λες, η καθυστερημένη ικανοποίηση, ότι δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Η έννοια της προσμονής, της προετοιμασίας,
για έναν τελικό στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι ένα, δύο, στην περίπτωση της Ολυμπιάδας μπορεί να είναι και τέσσερα χρόνια στο μέλλον. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Δουλεύεις για μια στιγμή. Και μπορεί να πετύχεις, μπορεί και να αποτύχεις. Άρα δεν διαχειρίζεσαι μόνο την επιτυχία, διαχειρίζεσαι και την αποτυχία. Και εκεί φαίνεται, ο δυνατός αθλητής φαίνεται στην ατυχία, στον τραυματισμό, τη μια φορά που δεν θα τα καταφέρει τόσο καλά, και αυτά τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να τα μεταφέρετε με απείρως μεγαλύτερη πειθό. Δηλαδή δεν έχει αξία μόνο η στιγμή της επιτυχίας που σας βλέπουμε όλοι και σας θαυμάζουμε. Τον τρόπο με τον οποίο ανοίγεστε, το πώς διαχειρίζεστε τις δύσκολες στιγμές, έχει εξίσου αν όχι μεγαλύτερη σημασία για τα νέα παιδιά που μπορεί να σας ακούν αύριο. Εγώ θέλω να ακούσω και από την Εύη και από τη Βούλα και από τον Δημήτρη, για να κλείσω τελικά με τον Υπουργό, έτσι, τις δικές τους εμπειρίες, πώς βίωσαν την εμπλοκή τους με το ΣΥΣ Αθλητικά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να βρίσκομαι ανάμεσα σας σε αυτήν την πολύ όμορφη παρέα. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί όλες οι πρωτοβουλίες που πήρατε εσείς και η ομάδα σας εγκαίρως, φέρατε αυτά τα τόσο καλά αποτελέσματα για την Ελλάδα και είμαστε τώρα σε θέση να μας επενούν όλοι στην Ευρώπη και παγκοσμίως και για την πειθαρχία μας, που όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Νίκος πριν, δεν μας επιβλήθηκε, αλλά μας την εμπνεύσατε εσείς και η ομάδα σας. Και εμείς από τη δικιά μας πλευρά αυτό είπαμε, ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς. Πρέπει κάποια στιγμή να πειθαρχούμε σε αυτά που μας λένε αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουμε. Και οι άριστοι και οι σωστοί βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις και μόνο τότε μπορεί και όλο το σύνολο να ακολουθήσει τις εντολές τους. Αυτό πράξατε και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Πολλά συγχαρητήρια και για τον Υφυπουργό με αυτή την πρωτοβουλία του ΖΙΣ Αθλητικά, την οποία έχει καταφέρει να ενώσει όλη την αθλητική οικογένεια, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, αθλητές που μπορούν από το δικό τους, από τη δικιά τους πλευρά να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και τις προτροπές τους στους Έλληνες και στα μικρά παιδιά. Και όντως τώρα αυτή η κρίση, ενώ πηγαίναμε στα σχολεία και δείχναμε τα αθλήματά μας και μιλάγαμε στα παιδιά για τον αθλητισμό και την αξία της άθλησης, σαν εφόδιο για όλη μας τη ζωή, τώρα όντως μπήκαμε στα σπίτια τους και αυτό μας κάνει το δικό μας έργο ακόμα πιο εύκολο. Τώρα που είμαστε μέσα και με τα social media έχουμε μεγαλύτερη επαφή, είναι πιο εύκολο να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα. Και θερμά συγχαρητήρια θέλω να δώσω στον Υπουργό Αθλητισμού για αυτή την προσπάθεια. Εμείς ως Ολυμπιονίκες και ως Σύλλογος Ολυμπιονικών είμαστε πλάι τους, οτιδήποτε χρειαστεί. Και μάλιστα στο μέλλον, στο επόμενο βήμα, όντως έχουμε δει πολλούς που δεν ασχολούσαν με τον αθλητισμό στο παρελθόν. Πολλούς συνανθρώπους μας να βγαίνουν με τα αθλητικά τους και να κάνουν ένα περίπατο, ένα τζόκι για ένα τρέξιμο έξω. Θα θέλαμε αυτή την εικόνα να τη δούμε να συνεχίζεται και στο μέλλον. Οπότε το ΖΙΣ Αθλητικά και όλες οι πρωτοβουλίες που κάνετε και εσείς και ο Υφυπουργός Αθλητισμού θα ήταν μια πολύ γερή βάση για το μέλλον, για την αύξηση του ποσοστού αθλητισμού στην χώρα μας. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Βούλα. Καλημέρα και από μένα, Πρωθυπουργέ. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια σε εσάς προσωπικά, σε όλη την ομάδα, στην κυβέρνηση και βέβαια σε όλους τους Έλληνες, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, όλοι πειθαρχούμε στους κανόνες και έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Νομίζω ότι όλοι συζητάνε το πώς η Ελλάδα έχει καταφέρει και αντιμετωπίζει αυτή τη μεγάλη κρίση, την πανδημία. Και έτσι πιστεύω θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που μας είπατε πριν, ότι Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος που λέμε, από Μάιο θα χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα. Σε προσωπικό επίπεδο να πω ότι έχω δει αυτό τον εγκλεισμό, την καραντίνα, σαν μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναρχίσω να κάνω πιο πολύ γυμναστική, να προσέχω τη διατροφή μου, να ασχολούμαι με πράγματα που μου αρέσουν, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, να βλέπω περισσότερο τα παιδιά μου, και νομίζω ότι πολλοί Έλληνες είναι στην ίδια θέση με μένα. Από ό,τι ξέρω, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αγοράσει όργανα γυμναστικής για το σπίτι, τα οποία θα μείνουν και μετά. Και πιστεύω ότι, όπως είπε και η Εύη πριν, ότι θα αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που θα κάνει αθλητισμό και μετά την πανδημία και τη μεγάλη κρίση. Να δώσω επίσης τα συγχαρητήρια στον Υφυπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, και για το ΖΙΣ Αθλητικά, αλλά γιατί ήταν, πάνω απ' όλα, γιατί είναι ο πρώτος Υφυπουργός που μας έχει φέρει κοντά. Ήρθε κοντά μας και μας έφερε κοντά του, και αυτή τη στιγμή όλος ο ελληνικός αθλητισμός είναι ενωμένος.
και κάτω από την ομπρέλα του ζεις αθλητικά, αλλά όχι μόνο. Αυτό φαίνεται και από εμάς σήμερα όλους που είμαστε μαζεμένοι εδώ, από διάφορα αθλήματα, από διάφορα πόστα. Και αυτό πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Βεβαίως, αρχίζοντας το ζεις αθλητικά, είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα. Μας σταμάτησε η πανδημία, όμως θα συνεχιστούν αφού περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάμε τώρα. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής, ότι μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουμε, νομίζω ότι το έχετε στο μυαλό σας, αλλά θα το πω και εγώ τώρα, να δώσουμε μεγάλη σημασία στο πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με το Υφυπουργείο Αθλητισμού βέβαια και εμείς όπου μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε και ξεκινώντας να δούμε πώς θα στηρίξουμε και τον αεραστεχνικό αθλητισμό ο οποίος πλήττεται θανάσιμα αυτή την περίοδο. Τα ξέρετε. Οι επιπτώσεις θα φανούν μετά και εκεί πρέπει να είμαστε πάλι όλοι μαζί ενωμένοι να τις αντιμετωπίσουμε. Ένας από τους βασικούς δείκτες επιτυχίας που έχω θέσει για τον εαυτό μου σε βάθος χρόνου είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας των Ελλήνων. Και η δημόσια υγεία περνάει μέσα από κάποιες πολύ απλές συνταγές, τις οποίες εσείς είστε οι πρώτοι που μπορείτε να υποδείξετε. Δεν καπνίζουμε, είχαμε ήδη κερδίσει τη μάχη του αντικαπνιστικού. Του αντικαπνιστικού πριν την πανδημία. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε ακόμα μια ευκαιρία, καθώς ο ιός αυτός χτυπάει κυρίως αναπνευστικό, να περάσουμε το μήνυμα ότι το τσιγάρο κάνει κακό. Προσέχουμε τη διατροφή μας, αθλούμαστε, πίνουμε με μέτρο. Αυτά τα βασικά, αν καταφέρουμε να κάνουμε πράξη αυτά τα βασικά μηνύματα, η δημόσια υγεία του πληθυσμού και η αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης ή όπως και ακόμα νοσήματα όπως το Αλσχάιμερ σε προχωρημένη ηλικία, θα έχουμε αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη πίσω για την ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ απλά πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και οι συνήθειες τελικά αλλάζουν με σωστά παραδείγματα και με την ευκαιρία. Πολλές φορές θέλουμε μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Και αυτή η πανδημία και αυτός ο εγκλεισμός είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε. Δημήτρη, τελειώνω με σένα το γύρο των αθλητών και μετά θα κλείσω με τον Λευτέρη. Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνάντηση και χαιρετώ και τους μεγάλους μας πρωτοβουλίες και φορείς. Καταρχήν, όταν ένας αρχηγός κράτους δείχνει τέτοια μεγάλη οργάνωση και τόσο γρήγορα τα ανακλαστικά, δεν μπορούμε παρά εμείς οι υπόλοιποι και όλη η κοινωνία να ακολουθήσουμε. Σε αυτό το πνεύμα και το ζήσει αθλητικά, που είναι μια ιδέα πριν λίγους μήνες που επεξεργαστήκαμε με τον Υφυπουργό. Εδώ να πω και στο αμέλη που δεν ξέρουν ότι είμαι συντονιστής του επιχειρησιακού προγράμματος και όλη τη μέρα ασχολούμαι με αυτό, εκτός από τις ώρες της άθλησης. Πήραμε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, που είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, κάποιες μετρήσεις κιόλας από το 2019 και πίσω. Και βλέπαμε ότι στα ελληνικά σχολεία έχουμε 3 στα 10 παιδιά που δέχονται bullying. Ήμασταν πολύ ψηλά στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη από τους πρωταθλητές. Και αθλούμασταν και 10% λιγότερο σε μέσο όρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας λόγος που ψάχτηκα λίγο για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό είναι γιατί στα 17, 1-2-3% κάποιοι θα γίνουν πρωταθλητές, που μερικοί είναι στην παρέα μας, και οι υπόλοιποι θα σταματήσουν για να σπουδάσουν. Σταματάνε τον αθλητισμό. Ενώ αυτά θα μπορούν να συνδυάζονται. Όπως γίνεται, ας πούμε, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε άλλες χώρες, μέσα από αθλητικά σχολεία, μέσα από υποτροφίες, να καταλάβουν τα παιδιά ότι μαζί με την μπάλα τους ή το ακόντιό τους ή τους κρίκους τους, πρέπει να προχωράνε και στα μαθήματά τους. Γιατί οι πρωταθλητές βγαίνουν με το μεγαλύτερο εφόδιο μετά στη ζωή, που είναι η αγωνιστικότητα, αλλά τους λείπουν τα υπόλοιπα εφόδια σε μια νεαρή ηλικία που βρίσκονται ακόμα, 35 ετών που ένας γιατρός ξεκινάει, να συνεχίσουν τη ζωή τους τα υπόλοιπα. Τώρα, προσαρμόσαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε να βάλουμε τους πρωταθλητές μας μέσα στα σχολεία και μέσα στην κοινωνία. Ότι δεν είναι μόνο ατομικές επιτυχίες. Δεν είναι μόνο διαδικτυακό το μήνυμα. Με πολύ γρήγορες ενέργειες του Υπουργού έχουν μαζευτεί εκατοντάδες φιάλες αίματος σε αθλητικά κέντρα που έχουν πάει στα λαϊκά νοσοκομεία. Και από χθες έχουμε ξεκινήσει και μια δημοπρασία μεγάλων αθλητών, προσωπικών τους αντικειμένων, κάτι που έχουμε ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν. Αλλά τώρα με την όθηση του Υπουργού και τη δική σας μπορούμε να το απογειώσουμε και μπορούν να παραδοματιστούν και άλλοι τομείς όπως της τέχνης, της τεχνολογίας. Μπορεί και μια παράδειγμα και ο Στέφανος, ο Τσικυπάς, να βοηθήσει με παγκόσμιες κλάσεις, μιας και τον έχουμε στην παρέα, συναθλητές του Τζόκοβιτς, Ναδάλ, να δώσουν κάποια αντικείμενά τους. Προσωπικά απασχόλησα και παίχτες του NBA που περάσαν την Ελλάδα, στο Γιάκοβιτς, Ράτζα, εκεί ήταν όλοι πρόθυμοι, είναι όλοι πρόθυμοι. Και το θέμα ποιο είναι να αξιοποιήσουμε και όχι να εκμεταλλευτούμε όλους αυτούς τους πρωταθλητές προς όφελος κοινωνίας, που είναι λαοφιλείς, που είναι οικουμενικοί και μπορούν να μας βοηθήσουν. Για τη Βούλα που είπε πριν, και δείχνει την τάση του κόσμου που θέλει να αθληθεί, έχουμε μια αύξηση μέχρι χθες
625,60% στα όργανα γυμναστικής. Λοιπόν, που είναι από όλοι μένουν στα τρόφιμα, αλλά έχουμε ανάλωση μεγάλη και στα αθλητικά είδη. Πρέπει να τονίζεται αυτό. Και έχουμε πολλά σχέδια και για το μέλλον, όταν οι ασβέστα θα πρέπει να μπουν μες στα παιδιά, να φτιάξουν υγιείς καλές κοινωνικές ομάδες στα παιδιά από τα σχολεία, ώστε όταν μεγαλώσουν να γίνουν υπεύθυνοι και σωστοί ενήλικες. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ αθλητισμός, είναι όλα τα άλλα. Δεν είναι το επαγγελματικό πρωτάθλημα που προβάλλεται άλλες φορές καλός, άλλες φορές κακός με όλα αυτά που γίνονται. Είναι η κάθε μαμά και ο κάθε μπαμπάς και το κάθε παιδί. Αθλητισμός και σπουδές πρέπει να συνδυαστούν. Πρέπει να περάσει το μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που τους απασχολούμε και τους ζαλίζουμε κάθε μέρα τους πρωταθλητές μας να κάνουν και αυτό, να κάνουν και εκείνο, να κάνουν και τ' άλλο, ότι κάνουν πολύ καλό στην κοινωνία. Και να τονίσω επίσης, τελειώνοντας, να μην κουράζουμε γιατί είναι και ο Υπουργός, ότι η Επιτροπή είναι άμυστη. Είναι και μέσα στους κανόνες διατάξεις που έχουμε βάλει, είναι ο εθελοντισμός. Αυτή τη στιγμή προβάλλουμε τον εθελοντισμό, έχει και για τον bullying, έχει και άλλες δράσεις που θα τις συντονίσουμε στη συνέχεια. Είμαι πολύ περήφανος, κύριε Πρωθυπουργέ, για τη στήριξη που είχα στο πρόσωπό σας, γιατί τώρα όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είχαμε δίκιο. Και δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν σε άλλες περιστάσεις αν είχαμε τέτοιες διπλές και τριπλές κρίσεις στην Ελλάδα τόσο μικρό διάστημα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και για ό,τι έχεις κάνει οργανωτικά. Και να κλείσω με τον Λευτέρη, αφού τον ευχαριστήσω και εγώ για όλη την πρωτοβουλία και την κινητικότητα που έχει δείξει όχι μόνο τώρα, αλλά από τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλάκι του. Λευτέρη, έχεις τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ προσωπικά γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα, εμπιστευόμενος το χαρτοφυλάκι του αθλητισμού στα χέρια μου, να δουλέψω και να συνεργαστώ με μοναδικά στελέχη, μοναδικούς Έλληνες που έχουν φέρει την Ελλάδα ψηλά. Βεβαίως τώρα εσείς φέρατε την Ελλάδα ψηλά. Ως πραγματικός Ολυμπιονίκης, καταφέρατε να ενώσετε την Ελλάδα, καταφέρατε να παραδειγματίσετε την Ελλάδα, να του στείλετε μηνύματα υπευθυνότητας, σοβαρότητας, μετριοπάθειας και κυρίως αποτελεσματικότητας. Πράγματα τα οποία υπηρετεί και ο αθλητισμός και μέσα από τη συνεργασία που έχω με όλους και όλες, είμαι πραγματικά περήφανος για ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, για ό,τι έχουμε συζητήσει, για ό,τι θα κάνουμε στο μέλλον, που συνεργάζομαι με μοναδικούς Έλληνες που ο καθένας από το άθλημά του κατάφερε να κάνει την Ελλάδα περήφανη. Πιστεύω ακράτατο ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες και τώρα είναι μια μοναδική ευκαιρία έχουμε μπροστά μας να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη διάθεση του ελληνισμού εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων να προσφέρει, να αγκαλιάσει, να συμπαρασταθεί στην Ελλάδα και να προσφέρει εθελοντικά. Διότι ο εθελοντισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον αθλητισμό. Και βεβαίως όλες οι προηγουμένες, όλες οι εξελιγμένες κοινωνίες, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλύτερα, το ξέρουν άλλωστε και οι αθλητές μας, έχουν ισχυρό στοιχείο εθελοντισμού, γι' αυτό άλλωστε και εξελίσσονται ομαλά. Και βέβαια ο εθελοντισμός δεν είναι η απασχόληση των αργόσχολων, όχι, αλλά των υπευθύνων πολιτών που μέσα από την προσφορά τους, μέσα από τον χρόνο τους, προσθέτουν στη λειτουργία του κράτους. Και το κράτος αναγνωρίζει στη συνέχεια. Ξέρετε πολύ καλύτερα, ξέρουν όλοι στην παρέα μας ότι υπάρχουν κριτήρια, ας πούμε για την εισαγωγή σε μεγάλα πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών είναι και η προσφορά στον εθελοντισμό, δηλαδή στο δημόσιο καλό. Άρα λοιπόν είναι μια μοναδική ευκαιρία να βάλουμε τον εθελοντισμό σε πλαίσιο και να λειτουργήσει συνεπικουρικά στην ίδια την κοινωνία μας, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, πειθαρχεί όμως, παραδειγματίζεται από τον ηγέτη της και δουλεύουμε όλοι ως πραγματικοί αθλητές κάτω από ένα μάνατζερ, ο οποίος μας κατευθύνουν, μας οργανώνουν και εμείς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και δουλεύουμε συντονισμένα και κυρίως κάτω από μια ομπρέλα αυτή της οικογένειας της αθλητικής. Ήταν μια έννοια η οποία είχε χαθεί, είχε σβήσει μπροστά στην τοξικότητα της προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο όμως σιγά σιγά και με την επιπορία όλων και πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση και σήμερα αλλά και με κάθε συνεργασία που έχω με θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, με μοναδικές προσωπικότητες που παιδιά ήμασταν και μας βγάλαν στους δρόμους να χειροκροτήσουμε, να φωνάξουμε, να νιώσουμε, να εκδηλώσουμε την περηφάνεια μας, αλλά και μετά είναι έστερα στα γήπεδα, στους χώρους άθλησης, αλλά ακόμα και σήμερα με τον δικό τους τρόπο συγκινούν και παρατηνούν κόσμο. Κόσμο να αθληθεί, κόσμο να ακολουθήσει ένα πρότυπο υγιεινής ζωής, αυτό δηλαδή που περιγράψατε λίγο πριν, πειθαρχίας, σεβασμού στις συμβουλές των ειδικών, αλλά και στο τέλος της ημέρας αποτέλεσμα και μια Ελλάδα ψηλά, περήφανη, δυναμική, δημιουργική, όπως άλλωστε οραματίζεστε και υπηρετείτε και εσείς ως Πρωθυπουργός, ως αρχηγός του κράτους μας. Εγώ θέλω να πω ότι το ΖΙΣ αθλητικά ξεκίνησε ως μια ιδέα να κάνουμε μια ομπρέλα. Μια ομπρέλα και να ενώσουμε δυνάμεις. Υπηρετώντας όλα τα αθλήματα και φυσικά όλους τους αθλητές χωρίς καμία εξαίρεση. Και αυτή η ιδέα, την οποία μοιραστήκαμε μαζί και που βεβαίως εθελοντικά και όλα αυτά που έχουμε κάνει παρεπτόντως, κύριε Πρόεδρε, είναι
χωρίς κανένα κόστος. Μηδέν κόστος. Τα πάντα. Διότι προσφέρονται άπαντες. Άπαντες. Χωρίς κανένα αστερίσκο, χωρίς καμία προϋπόθεση. Και αυτό είναι το συγκινητικό. Ξεκίνησε η ιδέα, βάλαμε μπροστά για να κάνουμε προγράμματα και δράσεις σε σχολεία και σε περιφέρειες και σε δήμους της χώρας. Άλλαξαν τα πράγματα, γρήγορα προσαρμοστήκαμε, διότι όταν είσαι πόλεμο, δεν διαλέγεις πώς θα πολεμήσεις, πολεμάς. Πολεμάς ταχύτατα και φέρνεις αποτέλεσμα, διότι από εκεί κρίνεσαι, όχι από τις προθέσεις. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε κάνει δεκάδες σποτάκια που έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, το ακούω από κορυφαίους αθλητές, ότι μένουμε στο σπίτι, ότι ακούμε τις συμβουλές των ειδικών, ότι ακολουθούμε σωστή διατροφή, γιατί σημαίνει ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και βέβαια αθλούμαστε στο σπίτι, διότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτσι, σε θέση να δώσουμε κι άλλες μάχες που θα κληθούμε, είναι βέβαιο, αν όχι τώρα με τον κορονοϊό, στη συνέχεια, στην καθημερινότητά μας. Προχωρήσαμε ταχύτατα σε σποτάκια με πρωταγωνιστές του ίδιου Ολυμπενίκες για μαθήματα γυμναστικής στο σπίτι. Προχωρήσαμε σε εκπομπές στην ΕΡΤ, συνεργαστήκαμε με την ΕΡΤ. Μάλιστα, ο Λευτέρης άνοιξε, ο συνεννόματός μου, την πρώτη εκπομπή. Μένουμε στο σπίτι με τους αθλητές του Ρίου, με τους Ολυμπιονίκες του Ρίου και με τον Λευτέρη Πετρούνια. Και έχουν ακολουθήσει και άλλοι Ολυμπιονίκες. Αλλά το πιο σημαντικό, ξεχωρίζω από όλα, ήταν οι ομοδοσίες. Είναι συγκινητικό ότι στο ΣΕΦ, μιλάγαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο, χαμόγελο του παιδιού, και ήταν κάτι συγκινημένο όταν μου λέει τέτοιο νούμερο δεν έχουμε καταγράψει ποτέ. 164 φιάλες αίματος μέσα σε δύο μισές ημέρες, γιατί ήταν ολόκληρο το δεκάωρο, καταφέραμε, η αθλητική οικογένεια δηλαδή κατάφερε να συγκεντρώσει με μια παρουσία πειθαρχημένη, με ραντεβού, μοναδικές στιγμές. Αυτό εξελίσσεται σε όλη την Ελλάδα. Από όλες τις αθλητικές υποδομές, από όλους τους αθλητικούς συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες, άλλοι ξεκινούν τώρα, άλλοι ξεκίνησαν νωρίς, άλλοι αρχίζουν και παρακινούνται από την παρουσία και τη συμμετοχή και την προβολή όλου αυτού του θέματος και πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία. Που ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε σοβαρές ελλείψεις αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία. Και βέβαια οι δημοπρασίες με ενθύμια αθλητών, όχι για να μαζέψουμε τα ποσά, ξέρουμε ότι δεν θα μαζευτούν τα ποσά που άλλοι μεγάλοι Έλληνες έχουν δώσει αυτή τη στιγμή και έχουν καλύψει πραγματικά μεγάλο χρόνο και μεγάλες ανάγκες του δημοσίου συστήματος υγείας, αλλά παραδειγματίζουν και παρακινούν. Και έτσι ξεκίνησε χθες η δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα του Νίκου Γκάλι και του Μάικ Ζαμπίδη. Και θα ακολουθήσουν και του Στέφανου Τζιπά, που έχει και ο ίδιος προσφερθεί να δώσει μια ρακέτα, που θα μας πει ποια ρακέτα είναι και πού ακριβώς. Με τη ρακέτα του τι ακριβώς κατάφερε να κατακτήσει η Μαρία Ισάκαρη, ο Νίκος ο Κακλαμανάκης, ο Λευτέρης ο Πετρούνιας και θα ακολουθήσουν φαντάζομαι και άλλοι. Αυτή την ώρα δουλεύουμε ως μια οικογένεια, ως μια ομάδα που θέλουμε η ομάδα να πετύχει και αυτή τη στιγμή μάνατζερ και αρχηγός ομάδας είστε εσείς και εμείς απλώς υπηρετούμε τον κοινό στόχο. Να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη, δυνατή. Και η προσφορά, ο εθελοντισμός, η συμμετοχή στα δημόσια πράγματα είναι υποχρέωση όλων μας. Και εμείς πρέπει να παρακινήσουμε και να βάλουμε σε ένα πλαίσιο όλη αυτή τη διάθεση που αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί, να μην χάσουμε το χρόνο. Έχει δημιουργηθεί μια μοναδική ευκαιρία και να κάνουμε καλό στον τόπο μας. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε και να ευχαριστήσω ειλικρινά για τη συμμετοχή, για τα καλά λόγια όλων των εκπροσώπων, θεσμικών οργάνων, αλλά όμως πρώτα απ' όλα αθλητές και μοναδικοί Έλληνες, αλλά κυρίως για ό,τι έχουμε μοιραστεί και για ό,τι χτίζουμε σιγά-σιγά πάντοτε. Με την δικιά σας έγκριση και με τη δικιά σας παρότριση. Και βέβαια μια κουβέντα για το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Ήταν στόχος σας από την πρώτη μέρα που αναλάβατε ο Πρωθυπουργός και το έχετε αποδείξει ότι στα άτομα με αναπηρία έχετε πραγματικά έτσι μια ευαισθησία. Και για μας ήταν προϋπόθεση να το τρέξουμε. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε, όποτε εσείς θελήσετε, όποτε το επιτρέπει ο χρόνος σας, να έρθουμε να σας παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και είμαστε έτοιμοι και επισήμως να ξεκινήσει ταχύτατα η κατασκευή του μοναδικού παραολυμπιακού αθλητικού κέντρου στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι γνωρίζω και σε όλα τα Βαλκάνια. Γιατί το έχει ανάγκη, είναι υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους αθλητές μας, που με μοναδικό πάθος υπηρετούν τον αθλητισμό και το πρόβλημά τους το έχουν κάνει μοναδική ευκαιρία και μπράβο τους. Εγώ θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την σημερινή συζήτηση, από την οποία αισθάνομαι ότι έμαθα και πολλά πράγματα. Γιατί ο καθένας και η καθεμία έχει τη δικιά του προσωπική ιστορία και έχει μεγάλη αξία αυτές οι προσωπικές ιστορίες να τις μοιραζόμαστε. Να ξέρετε ότι θα μας βρει πιο δυνατούς αυτή η κρίση και κάθε κρίση, το λέμε πολλές φορές, ακούγεται σχεδόν κοινότυπο, λέμε ότι μια κρίση μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Έχουμε πράγματι την ευκαιρία να το κάνουμε πράξη. Αυτό να αλλάξουμε συνήθειες και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την περιπέτεια. Να ευχηθώ στην καθεμία, στον καθένα, καλή δύναμη, καλή ανάσταση.
Καλή προπόνηση στους εν ενεργεία αθλητές μας. Θα σας ξαναδούμε γρήγορα να επιστρέφετε στους χώρους άθλησης και όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι εφόσον συνεχίσουμε σε αυτήν την καλή πορεία, πια ο Μάιος θα μας βρει διαφορετικά από ότι ο Απρίλιος και θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονικότητα με άλλες συνήθειες, πιο όρημοι, πιο πειθαρχημένοι, πιο ευαισθητοποιημένοι για τις ανάγκες των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πιο υγιείς και βέβαια πιο αθλητικοί. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά, γεια σας.